κοινωνία μας ξέρει ότι οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι. Απαιτούν δραστικές αλλαγές στην ποιότητα της δημοκρατίας μας, η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο και οδηγεί στην καταβαράστρωση και την οικονομία και το κράτος δικαίου, αλλά και στο Κυπριακό, όπου διαδοχικές κυβερνήσεις επιμένουν να αναζητούν λύση στη βάση σχεδίου ΑΝΑΝ, μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία ουσιαστικά είναι ένας συνεταιρισμός με την Τουρκία. Και όλα αυτά εις βάρος της επιθυμίας της συντριπτικής πλειοψηφίας του κυπριακού λαού. Βαδίζω κι εγώ στο ίδιο μονοπάτι. Ως ανεξάρτητος πολίτης, σήμερα καταθέτω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τάσομαι δίπλα στους πολίτες που θέλουν επιτέλους να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Μάχομαι εναντίον της κομματοκρατίας και αρνούμαι να παζαρέψω την εντιμότητά μου με οποιοδήποτε κόμμα. Αρνούμαι να συμβιβαστώ με το τέρας της διαφθοράς. Αυτές μου οι θέσεις στο Κυπριακό και στην καταπολέμηση της κομματοκρατίας με φέρνουν αντιμέτωπο και με τους τρεις κομματικούς υποψήφιους, οι οποίοι δεν υποστηρίζονται μόνο από τις κομματικές ηγεσίες. Επευλογούνται από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος φέρει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Η κάλπη, πρέπει να ξέρουμε, δεν είναι μαγικό κουτί. Ό,τι βάλουμε μέσα, αυτό θα βγάλει. Και αν ως πολίτες αποφασίσουμε να ψηφίσουμε όπως ψηφίζαμε πάντα, θα έχουμε μια πολιτική όπως την ξέραμε πάντα, διεφθαρμένη και ασίδωτη. Μα δεν το θέλουμε αυτό. Ας πάρουμε λοιπόν μια απόφαση να ψηφίσουμε ακολουθώντας τη συνείδησή μας. Ας κάνουμε επιτέλους την ειρηνική επανάσταση. Μόνο έτσι θα δούμε μια Κύπρο ευημερούσα. Μόνο έτσι θα έχουμε μια δημοκρατία άξια των παιδιών μας. Ευχαριστώ.